Αν είναι δυνατόν βέβαια, μία τέτοια βέβαιη προσπάθεια να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επικαλούνται διάφορες επιστημονικές μεθόδους και είναι αστείο αυτό το, το οποίο επικαλούνται, γιατί πώς είναι δυνατόν η επιστήμη, η οποία είναι, θα έλεγα, το κλαδί του δέντρου, να αναπαραστήσει το δέντρο. Βλέπουμε εδώ ένα πρόσωπο με το οποίο υποτίθεται ότι είναι η τελική προσπάθεια να αναπαραστήσουν τη μορφή του Ιησού Χριστού. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα, αγαπητοί φίλοι, τα οποία όμως προβάλλονται, όπως βλέπετε, από ένα πολύ σοβαρό τηλεοπτικό διάβλο. Έγινε λοιπόν επιστημονική προσπάθεια και καταλήγουμε εδώ. Βλέπετε αυτό το περίεργο πρόσωπο. Αν είναι δυνατόν, και εκφράζω μία προσωπική άποψη, αυτό το περίεργο πρόσωπο να έχει κάποια σχέση. Ειλικρινά δεν θέλω να εκφράσω και το, το όνομα. Αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα το διαφημίζουν και μια, με μία σοβαρή μουσική, σε κλίμα Godspell βάζουν και κάποια δυτική μελωδία, θρησκευτική μελωδία. Υποτίθεται ότι αυτό που μας σερβίρουνε λένε ότι επιστημονικά ήταν, είναι πολύ πιθανό να ήταν το πρόσωπο του θεανθρώπου που δίδαξε, που εμφανίστηκε και δίδαξε και θυσιάστηκε μέχρι εδώ. Είναι βέβιλες οι εικόνες, είναι βέβηλο το θέμα και όμως όμω ήθελα να το δούμε, διότι ακριβώ προβάλλει αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά βεβαιώσεω. Και, είναι, και έχει και την αστεία διάσταση το ζήτημα, διότι αν είναι δυνατόν, όπως είπα και πριν, η επιστήμη, η οποία είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα, να μπορέσει επιστημονικά, δεν μιλάω για γεωγραφία, εκεί πέρα υπάρχουν άλλες διαδικασίες, επιστημονικά να μπορέσει να πλησιάσει και να αποδώσει. Και το πρόσωπο το οποίο αποδίδουνε, το πρόσωπο το οποίο προβάλλουν, όπως είδατε, είναι ένα πρόσωπο που εμπρότης όψος έχει μια αποκρουστικότητα. Είναι αδύνατον αυτό το, αυτή την αποκρουστικότητα να τη συσχετίσουμε με την ευλάβεια, με τη συγκίνηση. Εγώ όταν είχα πάει στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, και είχα δει την εικόνα του Ιησού Χριστού που υπάρχει στον Τρούλο, ειλικρινά αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή να μιλάει μέσα μου. Είναι λειτουργίες οι οποίες είναι αδύνατο να παραβληθούν, να ισοπεδωθούν με επιστημονικό τρόπο. Αυτό ακριβώς δεν αντιλαμβάνονται οι επιστημονικόδοξοι ότι η λειτουργία της πίστεως, η λειτουργία με την οποία, η διαδικασία με την οποία γίνεται μία αγιογραφία, ο τρόπος με τον οποίο σου μιλάει, όταν σου μιλάει και αν σου μιλάει μία άγια εικόνα, είναι αδύνατο να έχει σχέση με τις επιστημονικές διαδικασίες. Διότι αν είχε σχέση με τις επιστημονικές διαδικασίες, ακριβώς θα έχανε το ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο τη διέπει, την αγιότητα και την ιερότητα μιας εικόνας και όπως σας είπα και πριν, όταν πήγα και είδα αυτήν την εικόνα, την εικόνα του Ιησού Χριστού που υπάρχει στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, είχα συγκλονιστεί, αισθάνθηκα ότι μου μιλούσε εσωτερικά. Αυτές τις διαδικασίες δεν μπορούμε να τις ισοπεδώσουμε με επιστημονικό τρόπο. Αν είναι δυνατόν μία επιστημονική υποτίθεται έρευνα, μια, η οποία καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα που για μένα και τολμώ να το χαρακτηρίσω αποκρουστικό, να αποδοθεί στον θεάνθρωπο. Υπάρχει όμως, και εδώ είναι μία άλλη σελίδα της παγκοσμιοποίησης, υπάρχει αυτή η προσπάθεια ακριβώς ισοπαίδωσης με επιστημονικό μανδύα όλης αυτής της ιερότητας, της αγιότητας, της παρουσίας, που εγώ θα έλεγα ότι είμαι πολύ μικρός για να κάνω ανάλυση αυτού του θέματος. Και όμως, ε, η προσπάθεια δικιά μου είναι ακριβώς να δείξω τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μειώσουν. Όλα αυτά τα ζητήματα περί παγκοσμιοποίησης και περί γενικότερου ψυχικο-πνευματικού βομβαρδισμού στην οποία υποβάλλεται η ανθρωπότητα και κυρίως ο νεοέλληνας που όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής μας έχει καταντήσει να είναι σε μεγάλο βαθμό φτερός στον άνεμο, να άγεται και να φέρεται κάθε βράδυ από τα, από τα ψυχοφθόρα δελτία ειδήσεων, όλο αυτός, όλος αυτός ο βομβαρδισμός, εμείς εδώ στην εκπομπή ΕΧΜΕΣ θα τον επισημαίνουμε, θα τον αποκαλύπτουμε και θα δίνουμε το έναυσμα να μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Όσο μπορούμε αγαπητοί φίλοι, όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Και το κυριότερο θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια να σας δείχνουμε αποκαλυπτικά θέματα, με το διπλό άξονα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι, νομίζω τελείωσε η ώρα της εκπομπής μας. Είναι η πρώτη μας εκπομπή, η εκπομπή ΕΧΜΕΣ, που θα μεταδίδεται εδώ από την τηλεόραση της 4Ε. Ελπίζω να ειδοποιήσετε και άλλους φίλους γνωστούς και συγγενείς σας να συντονίζονται με το ίσως μοναδικό κανάλι που έχει διασωθεί σήμερα από όλη αυτή τη λέλαπα την οποία έχω περιγράψει και να παρακολουθείτε την εκπομπή μα. Θα ανανόσουμε λοιπόν το ραντεβού μας ως την επόμενη εκπομπή μας. Ως τότε αγαπητοί φίλοι να είστε καλά. Γεια σας.